οι γραβατάδες, τα ανθρωποειδή που έχουμε στη Βουλή για να δουν πόσο ο κόσμος υποφέρει και προσπαθούν με χίλια να μας παραπλανούν καθημερινώς για να παίρνουν τους παγκουλούς μισούς στο σπίτι και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα εκείνων που εξυπηρετούν φυσικά. Οπότε είμαστε όχρεοι εμείς, η κοινωνία, ο απλός κόσμος, να επαναστατήσουμε. Προδότες ονομάζονται κατά τον Ισοκράτη εκείνοι που προωθούν τα συμφέροντα της καλώς νοούμενης κοινωνίας. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε, κύριε Σακά, προσωπικά εσείς όμως. Τι θα κάνετε, λέτε ότι πρέπει να επαναστατήσει η κοινωνία. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε. Πες το όνομα σου. Μιχάλης. Μιχάλης Παρασκευάς. Δικαιούς. Κύριε Παρασκευά. Κύριε Παρασκευά. Θέλεις που τον αέρα να σου πω το σχέδιο μου. Α, είναι να κάνετε κάτι που είναι παράνομο δηλαδή. Κοίταξε, κύριε Παρασκευά, θέλεις που τον αέρα να σου πω το σχέδιο μου. Δεν ξέρω. Τι όταν λέτε να επαναστατήσω. Να με ξέρεις. Ούτε θα ξέρεις. Εντάξει, είναι ωραίο να βγαίνουμε στον αέρα και να λέμε μόνο. Να το κάνουμε και κάποια πράγματα. Να σου πω σχέδιο. Είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να. Είμαστε μια κοινωνία που μιλά μόνο. Αυτό ξέρω. Μιλά μόνο. Ναι, μιλάτε μόνο, ναι. Ναι, ναι. Εσείς πληρώνεστε που μιλάτε. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι πολύ εύκολο να βγαίνουμε και να λέμε λόγια και να λέμε να ξεσηκωθεί η κοινωνία. Γιατί σε θυμώνει, είναι πολύ ωραία η θέση του κύριου Σαρκά. Να σου πω, αγαπητή μου Ελίδα, αυτά τα ακούω προσωπικά. Τα ακούς προσωπικά. Πάρα πολλά χρόνια. Και στο γραφείο μου έρχονται. Θα ολοκληρώσει κύριε Σαρκά και θα απαντήσει. Είναι πολύ. Ξέρεις πως, αγαπητή μου Ελίδα, από τον καιρό που. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει. Πόσοι επικοινωνούν και μου λένε και φωνάζουν για τον Ισοκράτη και για τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα. Ωραία. Πρακτικά πράγματα. Ωραία, να πείτε. Δεν θέλετε να σου τα πούμε τώρα πράγματα. Πείτε, ολοκληρώστε. Λέμε άλλα πράγματα. Πείτε, κύριε. Είπε ο Αχμέντ Αβουτόγλου και τι είπε ο Μεχμέτ Κουτσού. Η ερώτηση, ο κύριο Παρασκευάς. Εγώ έχω προτάσει. Συγγνώμη. Λέχθηκε έντονα αυτό που λέχθηκε, αλλά εννοούσε ότι όλοι μιλάτε. Ναι. Και εσύ, Ελίτα, μιλάς. Και την κυρία Παναγιώτα την φέρνεις εδώ και 15 χρόνια στο πρόγραμμα. Μια κυρία Παναγιώτα. Τον κύριο Παρασκευά, τι κάνω. Ναι. Ούτε και σε άλλο να μάθει ο κύριος Παρασκευάς. Εντάξει, οκ. Αλλά χρειάζεται. Πείτε το γενικότερα, δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να κάνει αυτός ο κόσμος. Εκείνο που πρέπει να κάνει αυτός ο κόσμος, αυτή η κοινωνία είναι να βελτιώσει το πνευματικό της επίπεδο. Εντάξει. Να το οριστολογίες. Τα οριστολογίες. Ναι, τελειώστε, ολοκληρώστε. Τι εννοείται να βελτιώσει το πνευματικό της επίπεδο. Κοίταξε, να βελτιώσει πρώτα το δικό σου, το δικό μου, και ύστερα να βελτιωθούν και του περιβάλλοντος μας. Αυτό θέλω να πω. Ναι, κύριε Σακά. Αν το κατάλαβε. Κύριε Σακά, η ερώτηση. Μια κοινωνία η οποία την ίδια στιγμή που κατασπαταλά το δημόσιο χρήμα, τόσα εκατομμύρια, ήδη δισεκατομμύρια, ο οποίος πιάσαν τα λεφτά από την τσέπη και τη Δευτέρα πήγαιναν σαν τα αρνιά να πιάσουν 100. Από τις τράπεζες που πήγαιναν και βάλαν τα. Και ξανά έρχονται πίσω οι τράπεζες και κάνουν σχέδια, προτείνουν σχέδια στον κόσμο τα οποία είναι φιλόδοξα και ελκυστικά για να ξαναπάνε να βάλουν τα διάρκεια. Εγώ έχω μια ερώτηση, κύριε Σακά, να κάνω. Το κοριτσάκι και το αγοράκι της κυρίας Βαλιαντή είναι. Ο Θεός να τους έχει καλά, είναι γλυκά μωρά, γλυκά παιδιά. Δεν ολοκλήρωσα. Ένα παιδί που υφίσταται τη στοχοποίηση, γιατί η φτώχεια είναι η χειρότερη μορφή βίας. Είναι βία η φτώχεια. Λοιπόν, γύρω από ένα σύστημα που δεν έχει ανθρωπιά. Δηλαδή η Ζέτα έχει ανθρωπιά, η Στέφη έχει ανθρωπιά, η Παναγιώτα έχει ανθρωπιά, αλλά το σύστημα. Είναι ο σκοπός του προγράμματος για να σώσετε το αγοράκι και το κοριτσάκι. Όχι, είναι ερώτηση απέναντι στην υποκρισία της κοινωνίας μας και το πώς προχωρούμε, αγαπητέ κύριε Σακά. Την υποκρισία του κράτους, των κρατούντων, κυρία Ελίτα. Των κρατούντων εμείς τι είμαστε δηλαδή, είμαστε άμυροι ευθύνης, δεν έχουμε ευθύνη. Δεν ξέρω πώς είναι ευθύνη έχετε εσείς και πόσο εσείς το φωνάζετε. Δεν το παρακολουθώ, αλλά ένα ξέρω. Τι κάνω εγώ. Ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Τι κάνουμε. Αυτό το κάνουμε. Δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, και εσείς. Ναι. Σας ακούμε. Σας χαίρω για το πρόγραμμα σας και κυρίως σας χαίρω γιατί παίρνετε νέους ανθρώπους. Τώρα, που κάποτε παίρνετε νέους ανθρώπους. Στο φίλο μου εκεί, πώς το λέμε, Μιχάλης Παρασκευά, δικηγόρος. Μιχάλη μου, να είσαι καλά και ακούω τις απαντήσεις. Είμαι ανάπηρος, δηλαδή μου έχουν
κόψει το πόδι μου, να το πω έτσι, ακροτηριάζει. Και τώρα είμαι καθυλωμένος σε ένα καροτσάκι και κινούμαι μόνο με αυτό. Το λοιπόν, είχα κάνει έκκληση στο Υπουργείο Υγείας να μου με δεχτούν για να μου κάνουν αυτά που έπρεπε να μου κάνουν και μου αρνήθηκαν διότι ήταν λίστα αναμονής. Αυτά τα γνωστά πράγματα, αυτά τα εσχρά πράγματα. Και εγώ, επειδή μου είπε ο γιατρός μου στον ιδιωτικό τομέα ότι θα πέθαινα σε 4 μήνες, αν δεν, διότι είχα πάθει γάγγραινα και προχωρούσε ραγδαία, θα έκανα τη ζωή μου. Πότε έγινε αυτό, πότε? Έγινε το 2015. Μάλιστα. Το 2015 και πήγα στο... μια κλινική ιδιωτική, στον ιδιωτικό τομέα, ναι. Και